Το ερευνητικό πρόγραμμα BioMuse είναι μια σύμπραξη φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού, που σκοπό έχει να διαφυλάξει και να ψηφιοποιήσει πολύτιμα δεδομένα πολιτισμικής και βιολογικής κληρονομιάς, διαχέοντάς τα παράλληλα στο ευρύ κοινό. Η βασική ιδέα του προγράμματος είναι η παρουσίαση ατομικών βιογραφιών ανθρώπων που έζησαν στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία 12.000 χρόνια. Αυτό είναι εφικτό να γίνει σήμερα, καθώς οι σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η μελέτη του αρχαίου DNA και των σταθερών ισοτόπων, σε συνδυασμό με την ανθρωπολογική μελέτη, προσφέρουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να εξάγουν πληροφορίες για το φαινότυπο, το ύψος, τη διατροφή και τις ασθένειες των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν. Επιδιώκοντας μια πιο συνολική παρουσίαση της ανθρώπινης εμπειρίας, οι επιστήμονες έχουν επιλέξει να μην εστιάσουν μονάχα σε σημαίνουσες προσωπικότητες. Οι βιογραφίες του BioMuse δίνουν ίση φωνή σε μια ομάδα διαφορετικών χαρακτήρων της αρχαιότητας, όπως, μεταξύ άλλων, σε έναν κυνηγότροφο συλλέκτη της Μεσολιθικής εποχής από την Αστυπάλαια, σε μια γυναίκα από τα άβδυρα της αρχαϊκής περίοδου, η οποία επέζησε της επέμβασης του τρυπανισμού, και σε έναν νεαρό πολεμιστή που αποκεφαλίστηκε στην Τόλιανη της Βυζαντινής Θεσπρωτείας. Οι πληροφορίες που οδηγούν στη σύνθεση των βιογραφιών είναι γραμμένες στο σκελετό. Έτσι, η διαδικασία της έρευνας ξεκινά ήδη από την ανασκαφή. Η επιλογή των βιογραφούμενων φυσικά εξαρτάται από τη διατήρηση του σκελετικού υλικού. Επειδή οι σκελετοί προέρχονται από αρχαιολογική ανασκαφή, δεν σημαίνει ότι διατηρούνται σε άρρηστη κατάσταση και μπορούμε να πάρουμε όλες τις πληροφορίες τις οποίες θέλουμε. Για παράδειγμα, ένα σκελετός μπορεί να διατηρείται σε άρρηστη κατάσταση μακροσκοπικά, αλλά μην μπορούμε να πάρουμε δείγματα αρχαίου DNA ή σταθερών ισοτόπων ή τα δείγματα τα οποία έχουμε πάρει να μην έχουν επαρκή ποσότητα για να πραγματοποιήσουμε τις αναλύσεις τις οποίες θα θέλαμε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ενώ έχουμε μελετήσει και συλλέξει ένα μεγάλο αριθμό σκελετών, στο τέλος η επιλογή των βιογραφούμενων είναι ένας πολύ μικρότερος αριθμός. Σήμερα είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με την έννοια του DNA. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα μακρομόριο το οποίο βρίσκεται σε κάθε κύτταρο του οργανισμού μας και είναι υπεύθυνο για τη δομή και τη λειτουργία του οργανισμού. Έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να πάρουμε και ένα γονιδίωμα από έναν αρχαίο οργανισμό, είτε ανθρώπου, ζώου ή φυτού. Αυτό ονομάζεται αρχαίο DNA και μέσα από πολύπλοκες αναλύσεις εργαστηριακές και στατιστικές μπορούμε να κάνουμε την ανασύσταση της βιολογικής ιστορίας και της εξέλιξης αυτού του οργανισμού. Τα δείγματα του αρχαίου DNA συνήθως τα παίρνουμε από σκελετούς κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, όπου θα ήταν ιδανικό, αλλά μπορούμε να κάνουμε και μια δειγματοληψία σε ανθρωπολογικό υλικό το οποίο βρίσκεται σε φορείς αρχαιοτήτων ή και σε μουσεία. Πρέπει να ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο για να μην υπάρχει επιμόλυνση του δείγματος, μέχρι το δείγμα αυτό να φτάσει στο εξειδικευμένο εργαστήριο, όπου ο ερευνητής θα ξεκινήσει την ανάλυσή του. Το πρώτο βήμα στη μελέτη ενός σκελετού είναι η εκτίμηση της ηλικίας. Ο προσδιορισμός της ηλικίας γίνεται με βάση οδοντικές, μορφολογικές και ιστολογικές μεθόδους. Για τους σκελετούς ανήλικων ατόμων, οι ερευνητές βασίζονται στην οδοντική ανάπτυξη, η οποία μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα, καθώς καθορίζεται από ισχυρή γενετική προδιάθεση. Για τα ενήλικα άτομα, η μελέτη βασίζεται στις μορφολογικές αλλαγές που υπόκειται τα οστά κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Παράγοντες όπως η υγεία, η διατροφή, η δραστηριότητα, η σωματική καταπώνηση και η γενετική προδιάθεση επηρεάζουν την έναρξη και την εξέλιξη αυτών των αλλαγών. Ο προσδιορισμός του βιολογικού φύλου είναι το δεύτερο κρίσιμο βήμα στη μελέτη ενός σκελετού. Βασίζεται στον φυλετικό δημορφισμό, στις διαφορές μορφολογίας και μεγέθους που υπάρχουν στη σκελετική δομή ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο ενός πληθυσμού. Η εκτίμηση του ύψους, η οποία βασίζεται στις μετρήσεις των μακρών οστών, αλλά και στις μετρήσεις ολόκληρου του σκελετού, μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα για διαχρονικές και διαπολιτισμικές συγκρίσεις και για την καλύτερη εκτίμηση της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και βιολογίας, συμβάλλοντας επίσης στην κατανόηση των συνθήκων διαβίωσης των παρελθόντων πληθυσμών. Η παλαιοπαθολογική ανάλυση, τέλος, εντοπίζει τις ασθένειες που προσβάλλουν τον σκελετό, ανοιχνεύει την ιστορία της ιατρικής, ενισχύοντας τις γνώσεις μας
για τις μορφές ιατρικής φροντίδας, αλλά και για την εμπειρία των ασθενών μελών μιας αρχαίας κοινωνίας. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα ιατρικής φροντίδας είναι μια περίπτωση ενός γυναικείου σκελετού από τα Άβδυρα, η οποία έφερε ένα τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, το οποίο ανάγκασε τον χειρούργο, γιατρό της εποχής, να προβεί σε μια επέμβαση, η οποία, όσο και αν φαίνεται στα δικά μας μάτια, πολύ δύσκολη. Ήταν κάτι το οποίο γινόταν στην αρχαιότητα. Οι επεμβάσεις στο κρανίο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κρανιακά τραύματα, γινόταν στην αρχαιότητα και γινόταν με επιτυχία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τουλάχιστον στο 50 με 60% των περιπτώσεων παρουσίαζαν ίαση και επιβίωση μετά την επέμβαση. Ξέρουμε ότι κατά βάση η επέμβαση γινόταν για ιατρικούς λόγους, για να αντιμετωπιστούν λοιπόν κρανιακά κατάγματα υπό το φόβο της δημιουργίας κάποιου επισκληρίδιου αιματώματος. Και ξέρουμε επίσης ότι αυτή η επέμβαση γινόταν πολύ πριν, ήδη και 2.000 χρόνια πριν στην Ελλάδα, μέχρι να καταλήξει η τεκμηρίωσή της και η αποτύπωσή της με επιστημονικούς όρους κατά τα Ιπποκρατικά χρόνια. Ήμουν κάτοικος των Αυδείρων, της αποικίας των Γλαζομενών στη Θράκη. Οι δικοί μου άνθρωποι έφυγαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας και έφτασαν στα Αύδυρα με πλοία, μαζί με τον Τιμήσιο. Η εγκατάστασή μας ήταν δύσκολη. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονταν πριν από εμάς εδώ. Προσπαθήσαμε να αντισταθούμε στις συνεχείς επιθέσεις. Χτίσαμε τείχη γύρω από την πόλη, αλλά δεν μας βοήθησαν πολύ. Το κλίμα ήταν πολύ διαφορετικό από τις πατρίδες μας και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες επηρέασαν τον πληθυσμό, οδηγώντας στο θάνατο πολλούς ανθρώπους, ακόμη και παιδιά. Παρ' όλα αυτά, δεν εγκαταλείψαμε τα Άβδυρα. Μία ακόμα σημαντική παράμετρος της παλαιοπαθολογικής ανάλυσης, η οποία συμβάλλει στην ανθρωπολογική μελέτη των αρχαίων πληθυσμών, είναι η εξέταση των οστικών τραυμάτων. Τα τραύματα στα οστά προσφέρουν στοιχεία για τις συνθήκες διαβίωσης, τις κοινωνικές σχέσεις και τις διαφορετικές μορφές βίας που ενσωματώνονται σε μία κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση είναι ο σκελετός ενός νεαρού άνδρα από την Ντόλιανη της Θεσπρωτείας, έναν οικισμό της Ιστεροβυζαντινής περίοδου, στον οποίο μπορούμε να διακρίνουμε τραύματα από τέμνον όργανο, πιθανόν κάποιο σπαθί, στον πύχη, στο αντιβράχιο, στο κρανίο αλλά και στον αυχένα. Η αλληλουχία αυτών των τραυμάτων και ο τύπος των τραυμάτων μας δίνει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για τραύματα τα οποία σχετίζονται με την άσκηση διαπροσωπικής βίας. Γιατί τα τραύματα στον πύχη είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του θύματος να αμυνθεί, είναι χαρακτηριστικό τραύμα άμυνας. Τα τραύματα στο κρανίο είναι τραύματα που θα μπορούσαν να είναι εξ αρχής θανατηφόρα, ενώ τα τραύματα στον αυχένα του ατόμου είναι χαρακτηριστικά τραύματα της προσπάθειας του επιτιθέμενου να αποκεφαλίσει το νεαρό αυτό άτομο. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως όχι μόνο με την άσκηση της βίας, εδώ μπορούμε να δούμε και τις κοινωνικές προεκτάσεις. Γιατί ως ένα σημείο, μέχρι και τα τραύματα στο κρανίο θα μπορούσαν να είναι αρκετά για την φυσική εξόντωση ενός ατόμου. Το γεγονός ότι προσπάθησαν να αποκεφαλίσουν και να κόψουν την κεφαλή του ατόμου, εδώ είναι που βλέπουμε τις κοινωνικές προεκτάσεις της βίας. Γιατί ο αποκεφαλισμός όχι μόνο έχει σκοπό τη φυσική εξόντωση ενός ατόμου, αλλά και την κοινωνική ή την πολιτισμική εξόντωση ολόκληρης της ομάδας. Είναι ένα πολύ ξεκάθαρο, ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς την κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύνεται. Υπάρχουν και σύγχρονα δεδομένα, σύγχρονες ανάλογες περιπτώσεις, οι οποίες έχουν στόχο την κεφαλή. Η κεφαλή δεν είναι μόνο ένα ανατομικό σημείο, είναι ένα σημείο το οποίο νοηματοδοτείται κοινωνικά και πολιτισμικά. Η ανάπλαση του προσώπου αφενός αποσκοπεί στην ανακατασκευή της ανατομικής δομής και της τελικής μορφής ενός ατόμου που έζησε στο παρελθόν. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το πρόσωπο δεν είναι μόνο μια ανατομική δομή. Το πρόσωπο είναι ένας πομπός με τον οποίο εκπέμπουμε μηνύματα, συναισθήματα και επίσης ένας πομπός με τον οποίο λαμβάνουμε πληροφορίες από την κοινωνία και τους τριγύρω μας. Το πρόσωπο είναι λοιπόν φορτισμένο με κοινωνική και πολιτισμική νοηματοδότηση.
Η ανάπλαση του προσώπου μας επιτρέπει λοιπόν να ανοίξουμε ένα παράθυρο στο παρελθόν και να επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα με τους ανθρώπους που έζησαν στην αρχαιότητα. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός από τότε που με αναγνώριζαν σαν άντρα στο χωριό. Ζούσαμε σε δύσκολους καιρούς και οι μεγαλύτεροι έλεγαν ότι θα έρθουν ακόμη χειρότεροι. Τον τόπο μας τον επιβουλεύονταν πολύ. Ήμουν νέος και ήθελα να νιώθω δυνατός. Μα έπρεπε να πολεμήσουμε. Πολέμησα όπως έπρεπε. Παρά την προσπάθειά μου να αμυνθώ, δέχτηκα αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι και τον αφιένα. Χάθηκα. Οι συγχωριανοί με έθαψαν στον περίβολο της εκκλησίας, στον τάφο ενός προγόνου μου, προς την Ανατολή. Είμαι Άγγελος Σουλελές. Στο BioMuse ασχολούμαι με το τομέα της βιοπληροφορικής. Αυτό που εγώ κάνω ουσιαστικά είναι παίρνω το αρχαίο DNA που έχουν εξάγει συνάδελφοι και μελετάω διάφορα SNPs, δηλαδή πολυμορφισμούς μονού νουκλεοτιδίου. Τι είναι SNP? Το SNP περιγράφει μια κατάσταση κατά την οποία σε μια μονή θέση του ανθρώπινου γονιδιώματος εμφανίζεται διαφορετική βάση σε σχέση με το γονιδίωμα αναφοράς. Υπολογίζεται ότι στον άνθρωπο εμφανίζεται ένα SNP κάθε 1000 νουκλεοτίδια. Αυτό μας δίνει ένα σύνολο από 5 εκατομμύρια SNPs, τα οποία είναι διαφορετικά από άτομο σε άτομο. Στα πλαίσια του προγράμματος BioMuse, οι Γερμανοί εταίροι έχουν αναπτύξει ένα πρόγραμμα βιοπληροφορικής, το οποίο ονομάζεται Phenoreport. Το Phenoreport ουσιαστικά έχει αυτοματοποιήσει τη καταγραφή και τη μελέτη ενός πολύ μεγάλου αριθμού SNPs, τα οποία σχετίζονται με διάφορα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Για αρχή, έχουμε αυτά που αφορούν το μεταβολισμό και την κατανάλωση τροφών, όπως είναι η ανθεκτικότητα στη λακτάση, δηλαδή η ικανότητα ένα άτομο στην ενήλικη ζωή του να καταναλώνει γαλακτοκομικά προϊόντα χωρίς να έχει χαστεντερικά προβλήματα. Επίσης, η κατανάλωση αλκοόλ, κατά πόσο κάποιος μπορεί να πιει χωρίς να έχει αλλεργική αντίδραση, η ευαισθησία στα λίπη, η μυϊκή απόδοση και άλλα. Δεύτερο χαρακτηριστικό του Phenoreport αφορά νοσήματα τα οποία οφείλονται σε πολλά SNPs, τα οποία όμως βρίσκονται στο ίδιο γονίδιο. Εδώ το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η β' θαλασσεμία, αλλιώς στίγμα. Ένα νόσημα το οποίο έχει ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα στον ελλαδικό χώρο σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, κυστική ίνωση και οικογενής υπερχοληστερολεμία είναι άλλα δύο νοσήματα που έχουν ίδια βάση. Τέλος, το Phenoreport μελετά και νοσήματα τα οποία οφείλονται σε πολλά SNPs, διασκορπισμένα σε πολλά γονίδια, που όμως σχετίζονται με ένα φαινότυπο. Αυτά είναι τα λεγόμενα πολυγονιδιακά νοσήματα και πολλές φορές είναι δύσκολο να προβλέψουμε τον ακριβή φαινότυπό τους. Σε αυτά, το Phenoreport υπολογίζει τη γενετική προδιάθεση που έχει το άτομο να το εμφανίσει. Τέτοια νοσήματα είναι διάφοροι τύποι καρκίνου, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, αλλά υπάρχουν και χαρακτηριστικά, όπως είναι το ύψος και ο δείκτης μάζας σώματος. Το Phenoreport δεν ασχολείται μόνο με τις ασθένειες. Μία από τις κύριες λειτουργίες του αφορά την πρόληψη χαρακτηριστικών όπως είναι το χρώμα μαλλιών, το χρώμα ματιών και το χρώμα του δέρματος. Πιο συγκεκριμένα, το Phenoreport μας δίνει την πιθανότητα το άτομο να εμφανίζει μάτια καστανού χρώματος, μπλε χρώματος ή ενδιαμέσου χρώματος, μαύρα, κόκκινα, ξανθά ή καστανά μαλλιά και τέλος επιδερμίδα από τις εξής διαφαθμίσεις. Πολύχλωμη, χλωμή, ενδιάμεση, σκούρη και σκούρη προς μαύρη. Η ανάλυση σταθερών ισοτόπων
αφορά τη μελέτη των χημικών στοιχείων που αποθηκεύονται στο σκελετό μέσω της τροφής. Είναι μία βιοχημική μέθοδος, βάσει της οποίας μπορεί να μελετηθεί η διατροφή και η μετακίνηση των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν. Για την ανάλυση, απομονώνεται κολαγόνο από δείγμα οστών και δοντιών, καθώς εκεί βρίσκονται σε μεγάλη περιεκτικότητα οι οργανικές ενώσεις του αζότου και του άνθρακα. Το κολαγόνο που αποθηκεύεται στα οστά ανανεώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής. Για το λόγο αυτό, η μελέτη του μπορεί να δώσει ακριβέστερα στοιχεία για τις διατροφικές συνήθειες των τελευταίων χρόνων της ζωής ενός ατόμου. Αντίθετα, το κολαγόνο των δοντιών δεν αλλάζει εφόσον σχηματιστεί. Από εκεί εξάγονται πληροφορίες για τη διατροφή ενός ανθρώπου στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Η μέθοδος των αφαιρών ισοτόπων είναι καταστρεπτική. Αυτό σημαίνει ότι τα δείγματά μας είναι μοναδικά και πρέπει με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε τη μορφολογική πληροφορία. Προσπαθούμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, καταγράφουμε, φτιάχνουμε αντίγραφα και γράφουμε κάθε στάδιο της διαδικασίας που ακολουθούμε. Η εργαστηριακή διαδικασία περιλαμβάνει την απομόνωση του κολαγόνου από τα ανόργανα μόρια του υδροξιαπατήτη. Στην περίπτωση των οστών, η διαδικασία αυτή είναι πιο απλή και εύκολη εξαιτίας της δομής τους. Στην περίπτωση των δοντιών, ακριβώς επειδή έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε την ηλικία, μάλλον τη διατροφή σε συγκεκριμένη ηλικία, τεμαχίζουμε το δόντι ακολουθώντας την ανάπτυξή του. Οι πιο πρώιμες τομές, δηλαδή αυτές που βρίσκονται πιο ψηλά στο δόντι, αφορούν την βρεφική ηλικία, ενώ όσο προχωράμε προς τη ρίζα, η διατροφή αφορά μεγαλύτερο στάδιο ανάπτυξης. Για την διατροφή, συνηθέστερα μελετάμε τα ισότοπα του αζότου και του άνθρακα. Τα δύο αυτά στοιχεία, εξαιτίας της σημασίας του για την ανθρώπινη ζωή, αποθηκεύονται σε μεγάλη ποσότητα στα ανθρώπινα οστά. Η συνδυαστική μελέτη των δύο αυτών στοιχείων μπορεί να μας παρουσιάσει την προτίμηση που είχε ένας άνθρωπος στην κατανάλωση κρέατος, φυτών και ψαριών. Οι οργανισμοί, ανάλογα με την διατροφή που έχουν, αποκτούν διακριτές ισοτοπικές τιμές, οι οποίες μας παρουσιάζουν και την θέση τους στη τροφική αλυσίδα. Η βάση της τροφικής αλυσίδας είναι τα φυτά, και όσο ανεβαίνουμε στα επίπεδα των καταναλωτών, αυξάνει προοδευτικά και το ισοτοπικό τους αποτύπωμα. Πιο απλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι με την ανάλυση των αφαιρών ισοτόπων ανασυνθέτουμε ένα διατροφικό παζλ ενός οικοσυστήματος που υπήρχε στο παρελθόν. Το σπήλαιο του Νέγρου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αστυπάλειας, στο υπονομαζόμενο Έξω Νησί. Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε υψόμετρο 148 μέτρων, πάνω από τον όρμο των Βατζών και την ομώνυμη Κοιλάδα. Σύμφωνα με την παράδοση, το σπήλαιο αποτέλεσε και κρυσφύγετο του πειρατή Γεώργιου Νέγρου, από τον οποίο προήλθε και η ονομασία του σπηλαίου. Το σπήλαιο διαθέτει δύο κύριες αίθουσες. Η πρώτη αίθουσα, η οποία φωτίζεται επαρκώς, ιδιαίτερα στο αρχικό της τμήμα, λόγω του μεγάλου ανοίγματος της εισόδου του, και μια δεύτερη αίθουσα, η οποία προσεγγίζεται με δυσκολία μέσω ενός στενού και χαμηλού περάσματος, από το οποίο μπορεί κάποιος να εισέλθει μόνο έρχοντας. Εντός των μεσολιθικών επιχώσεων εντοπίστηκε αδιατάραχτη πρωτογενή σταφή, η οποία χρονολογήθηκε περίπου στο 9.000 π.Χ. με βάση τα αποτελέσματα από τις ραδιοχρονολογήσεις πάνω στα οστά. Η ταφή ανήκει σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 25 έως 35 ετών, ο οποίος είχε ενταφιαστεί σε έναν ρηχό λάκκο και σε ύπτια συνεσταλμένη στάση. Τα πόδια του ήταν λυγισμένα κοντά στο θωρακά του και τα χέρια σε παράλληλη θέση κοντά στο κρανίο. Πρόκειται για έναν από τους λίγους μέχρι στιγμής κυνηγούς και τροφοσυλλέκτες που έχουν βρεθεί στο χώρο του Αιγαίου και γενικότερα στον ελληνικό χώρο. Το έβριμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού μαρτυρεί την αρχαιότερη ανθρώπινη παρουσία στην Αστυπάλαια και έρχεται να προστεθεί στις λίγες μέχρι στιγμής ταφές, μεσολιθικές ταφές που έχουν βρεθεί στον ελλαδικό χώρο. Είμαι από τους πρώτους κατοίκους της Αστυπάλειας.
Ξέρω πώς να βρίσκω την τροφή μου στη ξηρά και στη θάλασσα. Ταξίδευα με πλεγμόνα στο Αιγαίο. Η ιστορία μου τελείωσε περίπου 11.000 χρόνια από σήμερα. Θαύτηκα στη σπηλιά που αποκαλείται σήμερα το σπήλαιο του Νέγρου, στο νότιο άκρο του νησιού. Η ταφή μου ήταν απλή, οριοθετημένη από υπολείμματα του φαγητού και της δραστηριότητας των συντρόφων μου, αλλά η μνήμη μου παραμένει μαζί τους.